Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο του GTA Online θα τεστάρουμε τις ταχύτητες όλων των supercar, των καλύτερων supercar τέλος πάντων, και θα δούμε ποιο είναι το πιο γρήγορο. Στο τεστ λοιπόν αυτό βρίσκεται το T20, το Cyrus, το Zedorno, το Banshee, το Reaper και το FMJ. Είναι όλα δικά μου αυτοκίνητα και τα έχω αναβαθμίσει στο τέρμα, είναι τέρμα ταχύτητα, τέρμα όλα, ούτως ώστε να είναι δίκιο το challenge αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με το T20. Μισό λεπτό να το βρω, να το. Οκ, λοιπόν πάμε να τεστάρουμε την ταχύτητα του T20. Δεν θα χρησιμοποιήσω κανένα boost από τα boost που έχει δίπλα για να είναι δίκαιη η μονομαχία. Και φύγαμε λοιπόν. Αυτό το αυτοκίνητο, το T20, ήταν το πιο γρήγορο μέχρι στιγμής. Τώρα θα τεστάρουμε αν τα δύο νέα supercar από το Finance and Felony DLC είναι τόσο γρήγορα, ούτως ώστε να ξεπεράσουν την ταχύτητα του T20, συγγνώμη. Και έκανε 23 δευτερόλεπτα νομίζω. 23, οκ. Okay. Να δούμε το Osiris, τι χρόνο θα κάνει. Δευτερόλεπτα έκανε το προηγούμενο, το TAF 20. Ήταν κοντά 24, για πολύ λίγο το πήγε 24. Για ένα κλείσμα των δευτερολέπτων, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε πόσο θα πάει αυτό τώρα. Ναι, προφανώς και θα πάει και πιο αργά. Προφανώς πάει πιο αργά, ναι. Είναι λίγο πιο αργό. Γράφω με ακρίβεια το χρόνο για να τσεκάρουμε τι χρόνο θα κάνει αυτό. Για κάποιο περίεργο λόγο μου άλλαξε χρώμα. Για να δούμε το Zedorno τι χρόνο θα κάνει. Δεν τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Oh, μπορεί να καταφέρει και να βγει μέσα στην τριάδα, πιστεύω. Τα πάει πολύ καλά. Όχι. Πρώτη θέση δεν παίρνει. Κοντά 27 δευτερόλεπτα έκανε. Για να δούμε. Το Banshee. Πιστεύω αυτό θα καταφέρει να μπει μέσα στην τριάδα. Μια πρόβλεψη δικιά μου είναι ότι θα είναι το T20 στην τριάδα, το Cyrus και το Banshee. Έπειτα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Για να δούμε λοιπόν το Banshee τι χρόνο θα κάνει. Δεν τα πάει και πολύ καλά. Α, μπορεί να βγει και πρώτο. Δεν βγήκε πρώτο. Έκανε 24 δευτερόλεπτα. Να το Reaper. Πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Να δούμε. Είναι το Reaper, αν δεν κάνω λάθος, συνδυασμός Ligan Hypersport και Lamborghini, αν δεν κάνω. Ναι, Lamborghini. Δεν είμαι σίγουρος, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε μένα. Για να δούμε, τα πάει αρκετά καλά. Oh. Πέρασε το Cyrus, όχι. Όχι, είναι πιο αργό από το Cyrus. Πάμε να δούμε πώς θα πάει το FMJ. Είναι ουσιαστικά το αγαπημένο μου supercar αυτό. Το βλέπετε, είναι πολύ όμορφο σαν αμάξι. Και έφυγε το FMJ λοιπόν. Για να δούμε τι χρόνο θα κάνει. Θα καταφέρει να μπει στη τριάδα. Θα καταφέρει να είναι το πιο γρήγορο supercar ή όχι. Βάσει τιμής δεν είναι το πιο γρήγορο, το πιο καλό supercar.
το T20 παραμένει το πιο ακριβό supercar, για να δούμε βάσει ταχύτητας όμως μήπως είναι το καλύτερο. 24 έκανε. Σύμφωνα λοιπόν με τον χρόνο που έκανε το κάθε αυτοκίνητο, πρώτο είναι το T20, δεύτερο είναι το Banshee, τρίτο είναι το Osiris, τέταρτο το FMJ, πέμπτο το Reaper και έκτο το Zedono σε ταχύτητα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, κάντε like αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ που το είδατε, γεια σας.